Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Αδελφοί μου, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί φαίνεται ότι κάθε φορά που ομιλώ δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Διάφοροι από εσάς μου στέλνετε μηνύματα είτε μέσω των επιτρόπων, είτε μου στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτύου όσοι μπαίνετε, είτε στο κινητό μου τηλέφωνο κτλ. Και μου ζητάτε διευκρινήσεις ή απορίες πάνω σε αυτά που είπα για να σας εξηγώ και μου δίνετε τη δυνατότητα έτσι ώστε να ετοιμάζομαι και να μιλώ πάνω στα ενδιαφέροντα που μου εκφράζετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω συναντήσει άλλη φορά στη ζωή μου και αυτό σημαίνει πόσο καλλιεργημένοι είστε στα ακούσματα και πόσο προσοχή δίνετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας υπόσχομαι για όσους ρωτήσατε περί θείας κοινωνίας και ιεράς εξομολογήσεως να αναφερθώ διεξοδικά μία φορά ή και περισσότερες, αν μας αξιώσει ο Θεός, ώστε να διευκρινίσω ποια είναι η ορθόδοξη πρακτική πάνω στο θέμα της ιεράς εξομολογήσεως και της θείας κοινωνίας. Σήμερα η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει την σημερινή Κυριακή στην Τετάρτη Οικουμενική εν Χαλκιδόνη Ιερά Σύνοδο, όπου 650 θεοφόροι πατέρες συνεκροτήθησαν στη Σύνοδο και αποφάσισαν αυτά που τώρα μόλις θα σας αναφέρω. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του Αυγούστα Πουλχερία το 451 στη Χαλκιδόνα. Αποτελούνταν, όπως είπαμε, από 650 επισκόπους και καταπολέμησε τη διδασκαλία του μονοφυσιτισμού, η οποία με προτεργάτη τον Αρχιμανδρίτη Ευτυχή δίδασκε ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη. Γι' αυτό λέγονται και μονοφυσίτες. Πιστεύουν ότι υπήρχε μόνο μία φύση, η Θεία, όχι η ανθρώπινη. Ότι η Θεία δηλαδή απορρόφησε με τη δύναμή της την ανθρώπινη. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε οριστικά τον μονοφυσιτισμό, αποδεικνύοντας ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός κατά μέν τη θεϊκή του φύση εγεννήθη εκ του Πατρός, κατά δε την ανθρώπινη φύση του εγεννήθη εκ της Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου. Εν δύο φύσες συνασυχήτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος δεν έφερε κάτι το καινούργιο που δεν υπήρχε μέχρι τότε στο χώρο της Εκκλησίας μας. Αυτό που ήδη υφίστατο και το βίωνε το σώμα των πιστών, οι πατέρες το διευκρίνησαν και το οριοθέτησαν και έτσι βοήθησαν και βοηθούν και εμάς, τους πιστούς, να γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η πίστη μας. Ποιοι είναι οι όροι αυτής της πίστης με τις τόσες υπαρξιακές προεκτάσεις στη ζωή μας. Ίσως να ξέρετε οι περισσότεροι χριστιανοί ότι κατά την περίοδο της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου συνετελέστη το μεγάλο θαύμα επί το σώμα της Αγίας Εφημίας. Η Αγία Εφημία η οποία απέδειξε το ορθόδοξο δόγμα. Με ποιο τρόπο, ακούστε αυτό το συγκλονιστικό θαύμα όσοι δεν το ξέρετε, αλλά και όσοι το ξέρετε θυμηθείτε το πάλι. Όταν λοιπόν συνεκροτήθη η σύνοδος αυτή,
οι αιρετικοί, παρότι καταδικάστηκαν και οι πλάνοι τους και αναθυματίστηκαν και αναθυματίστηκε και ο Ευτύχιος, οι αιρετικοί δεν πείθονταν στις αποφάσεις της Συνόδου και οι πατέρες έκαναν το εξής. Έγραψαν και οι Ορθόδοξοι και οι αιρετικοί μονοφυσίτες σε δύο ξεχωριστά βιβλία τις απόψεις επί του θέματος. Έπειτα άνοιξαν τη θήκη που περιείχε το λείψανο της Αγίας Εφημίας και τοποθέτησαν τα δύο βιβλία στο στήθος της Αγίας. Μετά από ορισμένο χρόνο άνοιξαν πάλι τη θήκη και είδαν το βιβλίο των Ορθοδόξων που περιείχε και την απόφαση της Συνόδου να το κρατάει η Μάρτης στην αγκαλιά της. Είδαν όμως ότι το βιβλίο των αιρετικών η Αγία το είχε στα πόδια της. Έτσι η Μεγαλομάρτης Εφημία με το εξαίσιο αυτό θαύμα επικύρωσε και υπέγραψε τον Ορθόδοξο τόμο και διεσάλπισε το χριστολογικό δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού μας εις τα πέρατα της Οικουμένης και απέδειξε την διδασκαλία του ευτυχούς και τον οπαδό του μονοφυσιτών ως σατανική πλάνη. Από αυτό το θαύμα οι μεν Ορθόδοξοι στηρίχθηκαν στην πίστη και δόξασαν τον Θεό, οι δε αιρετικοί κατανικήθηκαν. Κατόπιν το Πατριαρχείο μετέφερε μαζί του στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι το ιερό λείψανο της Αγίας Εφημίας, όπου στο δεξιό μέρος αυτού του ναού έγινε παρεκκλήση της Αγίας Εφημίας την εποχή του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως Γρηγορίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας την 16η Σεπτεμβρίου, αλλά το θαύμα αυτό που έγινε στη Χαλκιδόνα το γιορτάσαμε προχθές, το προηγούμενο Σάββατο, την 11η Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτυπώνεται το θαύμα αυτό, το υπέροχο της Αγίας, στο απολυτίκιο της. Τι λέμε, τι ψάλλουμε στο απολυτίκιο της Αγίας? Λίγα ανέφραναν στους Ορθοδόξους, πάρα πολύ εχαροποίησες τους Ορθοδόξους και κατήσχυνας τους κακοδόξους και ντρόπιασες τους κακοδόξους. Εφημία Χριστού Καλλιπάρθενε, της γάρ Τετάρτης Συνόδου Εκκύρωσης, άι πατέρες καλώς εδογμάτισαν, Μάρτης ένδοξε, Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Στο απολυτίκιο της Αγίας, το απολυτίκιο της Αγίας ομιλεί για κακοδόξους, έτσι τους λέγει τους αιρετικούς. Υπάρχουν όμως σήμερα δυστυχώς και Ορθόδοξοι που λένε πως αυτοί οι αιρετικοί δεν είναι κακοδόξοι. Άλλο λέγει η Αγία Εφημία, άλλο εδογμάτισαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, άλλα λένε πολλοί, πάρα πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι, πατριάρχες και μητροπολίτες. Από την αρχή όμως παρασύρθηκαν ολόκληροι λαοί και δεν γύρισαν στην Ορθοδοξία, όπως είναι οι πληθυσμοί της Αιγύπτου και της Συρίας. Σήμερα μονοφυσίτες είναι οι Αρμενοί, οι Ιακωβίτες της Συρίας, οι Κόπτες της Αιγύπτου, οι Αβυσσινοί και οι του Μαλαμπάρ της Ινδίας. Παρόλο λοιπόν την καταδίκη του μονοφυσιτισμού από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, από τους 650 Αγίους Πατέρες και Θεοφόρους, αλλά και από την Αγία Εφημία, την οποία εμνημόνευε πάρα πολλές φορές ο σύγχρονος Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η επίσκεψη που έκανε η Αγία Εφημία στο κελάκι του στο Άγιον Όρος. Ένα βράδυ που έκανε την προσευχή του Άγιος Παΐσιος, άκουσε κτύπους στην πόρτα και λέει ποιος είναι, και άκουσε μια γυναικεία φωνή. Άνοιξε, λέει, είμαι η Εφημία. Μπα, λέει, στο Άγιον Όρος γυναίκα, να ανοίξω.
Ξανακούει πάλι χτύπω. Άνοιξε μου, γέροντα, είμαι η Εφημία. Με τα πολλά ανοίγει ο γέροντας και στέκεται μπροστά του η Αγία. Ο γέροντας όμως, όπως και κάθε πνευματικός που έχει εμπειρία, της λέγει, αν είσαι Αγία, έλα να προσκυνήσουμε μαζί την Αγία Τριάδα. Να βάλουμε τρεις μετάνοιες προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, γιατί αν ήταν δαιμόνιο δεν θα τολμούσε. Γιατί γνωρίζουμε ότι και ο διάβολος μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός, αλλά την πέρασε από έλεγχο. Η Αγία Εφημία σε αυτή την επίσκεψη, ξέρετε τι είπε? Εκτός ότι εδυνάμωσε το γέροντα Παΐσιο στην πίστη του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία να μην δέχεται τους αιρετικούς και τους κακόδοξους, είπε, εξομολογήθηκε η Αγία και αυτό. Δεν ξέρω αν διαβάσατε ποτέ το βίο της Αγίας Εφημίας, είναι φοβερός, συγκλονιστικός, το μαρτύριό της είναι υπεράνθρωπο. Είπε όμως η Αγία, αχ γέροντα Παΐσια, αν ήξερα τι θα απολάμβανα στον παράδεισο που είμαι, θα παρακαλούσα το Θεό να τραβήξω περισσότερα μαρτύρια στη γη για να απολαμβάνω περισσότερα εδώ στον παράδεισο. Τι ωραίο αυτό, τι συγκλονιστικό, τι ωραία ομολογία, τι ωραία εξομολόγηση. Παρόλο λοιπόν που αυτήν η Αγία και οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση των μονοφυσιτών, οι σύγχρονοι που θέλουν να λέγονται Άγιοι Πατέρες, αλλά πολλοί από αυτούς δεν είναι δυστυχώς θεοφόροι, κάνουν φοβερές οικουμενιστικές παραχωρήσεις. Θα σας αναφέρω ορισμένες. Στις χώρες που αναφέραμε, οι Ορθόδοξοι πολλές φορές άνετα συλλειτουργούν με τους μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν δέχονται τη μία φύση του Χριστού. Σε Μητροπόλεις επίσης, όπως δυστυχώς και σε πολύ κοντινή μας Μητρόπολη, όταν συμπίπτει στον επιτάφιο, στην περιφορά, να κάνουν η Ορθόδοξη περιφορά επιταφίου και οι Αρμένοι, οι οποίοι είναι μονοφυσίτες, στέκονται οι δυο επιτάφοι δίπλα-δίπλα και βάζουν τόσο ιερείς των Ορθοδόξων όσο και των μονοφυσιτών, των Αρμενίων, να προσκυνούν ο ένας τον επιτάφιο του άλλου και να συμψάλλουν απορριτοί και Ορθόδοξοι και Αρμένοι, το οποίο αυτό είναι καταδικασμένο από την Εκκλησία μας. Εμείς τι το κάνουμε? Παρατηρούμε ότι οι μονοφυσίτες αρχιερείς εισέρχονται με την άδεια των επισκόπων και προσκυνούν τις Αγίες Τράπεζες των ναών. Ή δεν υπάρχει χειροτονία επισκόπου Ορθοδόξου που να μην συμπροσεύχονται παρευρισκόμενοι και μονοφυσίτες επίσκοποι. Οι θεολογικές δε σχολές, ειδικά της Θεσσαλονίκης, νυχθημερών εργάζονται για την ένωση Ορθοδόξων και μονοφυσιτών. Δεν υπάρχει στις μεγάλες Μητροπόλεις να γίνει η τελετή της Αναστάσεως το Πάσχα και πάνω στην Εξέδρα μαζί με τους Ορθοδόξους Επισκόπους βλέπεις και μονοφυσίτες Επισκόπους, όπου και αυτοί συμπροσεύχονται με τους Ορθοδόξους. Όμως, αν γίνονται αυτά τα πράγματα στις μέρες μας, γίνονται γιατί δεν έχουμε Πνεύμα Θεού. Πολλές φορές διαπνέει τις εκκλησιαστικές πράξεις όχι Πνεύμα Θεού, αλλά δαιμονικό πνεύμα. Θα σας το αποδείξω αμέσως και θα τελειώσω. Κάποτε ο εφημέριος της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που ονομαζόταν Αναστάσεως, η διήγηση είναι από τον Ευεργετινό. Να διαβάζετε βιβλία. Ο Ευεργετινός, σημειώστε το αν θέλετε, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο με ιστορίες των Αγίων της πίστης μας, όπως και το Γεροντικό. Να το παίρνετε, να διαβάζετε, να ενημερώνεστε. Ο εφημέριος λοιπόν αυτός διηγήθηκε ότι πήγε στον Άγιο Τάφο μια πλούσια και φημισμένη γυναίκα για να προσκυνήσει μια Κυριακή πρωί μόνη της.
Αμέσως μόλις πλησίασε στην πόρτα του ιερατείου που οδηγούσε στο δεξιό χορό του καθολικού, του κεντρικού ναού, τη συνάντησε η δέσποινα Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες μυροφόρες, και η οποία την εμπόδιζε φανερά λέγοντας: «Αφού δεν είσαι με εμάς τους Ορθοδόξους, πώς τόλμησες να μπεις εδώ?» Καθώς ανήκε στην αίρεση των μονοφυσιτών. Εκείνη όμως παρακαλούσε πολύ και η Θεοτόκος της ξαναλέει: «Εάν δεν γίνεις Ορθόδοξη και δεν κοινωνήσεις μαζί μας, δεν θα εισέρθεις εδώ». Τότε εκείνη, αντιλαμβανόμενη την αιτία, ειδοποίησε στο διακονικό και της έφεραν το Άγιο Ποτήριο. Οι μονοφυσίτες αρνούνται τη Θεία Κοινωνία τη δικιά μας. Δεν δέχονται τις δύο φύσεις του Χριστού. Δεν δέχονται ότι το σώμα αυτό που κοινωνούμε, που σε λίγο θα κοινωνήσουμε, είναι σώμα Χριστού. Μόλις κοινώνησε το αχράντου σώματος και το τιμίου αίματος του Κυρίου, μπήκε ανεμπόδιστα στο δεσποτικό τάφο και προσκύνησε. Ο ίδιος διηγήθηκε ότι όταν σκόπευε να γίνει δούκας, ο Γιβήμεν από την αίρεση των μονοφυσιτών ήρθε για πρώτη φορά να προσκυνήσει το ζωδόκο μνήμα του δεσπότου Χριστού. Όταν πλησίασε, είδε έναν μεγάλο κρυό, ένα κρυάρι που όρμησε κατά πάνω του. Αυτός, κυριευμένος από φόβο, στράφηκε προς τα πίσω. Οι ακόλουθοι του έλεγαν: «Τι έχεις, αφέντη, και δεν εισέρχεσαι?» Και αυτός απάντησε: «Γιατί αφήσατε το κρυάρι να με σκίσει?» Ενώ αυτοί οι απορριμμένοι σκύβαν μέσα και δεν έβλεπαν τίποτε, του έλεγαν: «Μπες μέσα, αφέντη, δεν υπάρχει κάτι». Και πάλι, καθώς προσπαθούσε να μπει μέσα, βλέπει το κρυάρι να ορμά προς αυτόν. Και αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τότε του λέει ο φύλακας του Τιμίου Σταυρού: «Πίστεψέ με, αφέντη, κάτι έχει στην καρδιά σου και σε εμποδίζει να μπεις. Καλά θα κάνεις να εξομολογηθείς και να μετανοήσεις. Διότι ο Θεός σου έδειξε θαύμα για να διορθωθείς». Τότε αυτός με δάκρυα έλεγε ότι είναι αίτιος πολλών και μεγάλων αμαρτιών, και αφού έριξε τον εαυτό του στη γη, παρακαλούσε πάλι να μπει, αλλά το κρυάρι και πάλι δεν τον άφηνε. Τότε το ξαναλέει ο σταυροφύλακας: «Άλλος, αφέντη μου, δεν υπάρχει, μόνο σκέψη τι φταίξιμο έχεις». Εκείνος του απαντάει: «Μήπως εμποδίζομαι γιατί συγκοινωνώ με την αίρεση των μονοφυσιτών?» Αμέσως κατάλαβαν όλοι ότι αυτό ήταν το αίτιο. Έτσι αναθεμάτησε την αίρεση, το έφεραν το Άγιο Ποτήριο, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και εισήρθε χωρίς εμπόδιο στον Πανάγιο Τάφο. Με την ευχή να βάλουν μυαλό οι επίσκοποι μας που δέχονται και συγκοινωνούν με τους μονοφυσίτες, θα παρακαλέσουμε όλοι να δώσει μετάνοια στους πλανεμένους αιρετικούς, να επιστρέψουν στην Εκκλησία αφού αναθεματίσουν την πίστη τους, την αίρεση. Οι δικοί μας τους δέχονται χωρίς να αναθεματίσουν την πίστη τους και πάνε να ενωθούν, λες και είμαστε όμοιοι. Αμήν.